Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κάποιες στιγμές που η ευθύνη της ιστορίας είναι βαρύτερη από οτιδήποτε άλλο βιώνουμε. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Το βλέμμα όλων των πολιτών μας, των πολιτών της χώρας μας, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών και η παγκόσμια κοινή γνώμη, θα έλεγα ότι σήμερα παρακολουθεί τη συνεδρίασή μας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και θα περίμεναν ίσως κάποιοι σήμερα να υπάρχει μια ένταση στη συζήτηση, μια διχόνοια, και νομίζω ότι οφείλουμε και πρέπει να τους διαψεύσουμε, γιατί στιγμές είναι τέτοιες που πρέπει να υπερβούμε τον εαυτό μας. Και μάλιστα όταν συζητούμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ένα άρθρο μόνο που είναι διαδικαστικό και που θα έλεγα ότι και νομικά δεν έχει και καμιά σημασία. Γιατί την εξουσιοδότηση που θέλετε να δώσουμε στον κύριο Υπουργό των Οικονομικών, την οποία δίνουμε και σε εσάς κύριε Πρωθυπουργέ, και μου κάνει εντύπωση ότι δύο φορές είπατε μόνο για τον Υπουργό των Οικονομικών για να υπογράψει. Θα σας πω ότι καταρχήν τώρα κατάλαβα γιατί τόσο καιρό δεν υπογράφαμε, δεν υπήρχε η εξουσιοδότηση. Και φαίνεται ότι σήμερα που παίρνετε την εξουσιοδότηση θα μπορέσετε να πάτε να υπογράψετε. Και πιστεύω ότι θα τολμήσετε κι εσείς να υπογράψετε. Γιατί εμείς όταν ήταν εθνικά αναγκαίο υπογράφαμε χωρίς αυτή την αξιοδότηση, αισθανόμενοι ότι μας αξιοδοτεί ο ελληνικός λαός και υπηρετώντας το εθνικό συμφέρον. Και θέλω να σας πω ότι ενώ ερχόμουν με μια τέτοια διάθεση πραγματικά συνενετική και σύνθεσης, και δεν θα σας ακολουθήσω σε αυτά που είπατε για να αναλύσουμε σήμερα το ποιος φταίει, το πώς φτάσαμε, το τι έγινε αυτούς τους 6 μήνες, που είναι σίγουρο ότι η χώρα ήταν καλύτερα πριν 2 μήνες, καλύτερα πριν 4 μήνες, και πάντως ήταν πάρα πολύ καλύτερα το Δεκέμβριο του 2014 που μας οδηγήσατε σε εκλογές για να μην ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το οποίο υπήρχε, και για να χάσουμε αυτούς τους 6 μήνες και όλοι οι δείκτες σήμερα να είναι χειρότεροι από ό,τι τότε. Πίστευα ότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα κάναμε μια τυπική συζήτηση και ίσως δεν χρειαζόταν ούτε οι αρχηγοί να μιλήσουν. Και γι' αυτό θα ήθελα και να μιλήσω και λίγο, αλλά όμως με την ομιλία την οποία κάνατε, που δεν αναφερθήκατε στο νομοσχέδιο, μας αποδείξατε αυτό που σκεφτόμασταν, ότι καταθέσατε το νομοσχέδιο για να συζητήσουμε για μία πρόταση η οποία υπάρχει και δεν ξέρουμε κι αν είναι ολόκληρη στην αιτιολογική έκθεση. Και μας είπατε πριν φέρετε καν αυτό το νομοσχέδιο ότι δώσατε αυτή τη μάχη της διαπραγμάτευσης, αυτό θα κριθεί από την ιστορία και από το λαό. Μας είπατε ότι κανένας πρωθυπουργός ποτέ δεν έφτασε τόσο πολύ να μάχεται. Θέλετε να πείτε δεν έφτασε σε ένα τριήμερο περίπου από το να μας βγάλουν από την Ευρώπη και να χρεοκοπήσει άτακτα η χώρα. Πράγματι, κανένας πρωθυπουργός δεν έφτασε. Μας είπατε ότι την ώρα που εμείς αισθανόμασταν ότι έκλεινε η συμφωνία, εσείς φρενάρατε και μας πήγατε για δημοψήφισμα. Και από ό,τι μάθαμε, αποχωρήσατε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς λόγο, και από ό,τι δημόσια ελέγχθη, σας χώριζαν περίπου 50 με 60 εκατομμύρια από την πρόταση η οποία είχε κατατεθεί. Και βέβαια είπατε ότι πρέπει να ελεγχθεί η αλήθεια, χωρίς όμως να πείτε ότι σας χώριζαν πολύ περισσότερα ή πολύ λιγότερα. Είναι καλά τα δημοψηφίσματα, κύριε Πρωθυπουργέ, και τα θέλαμε κι εμείς. Όμως δεν είναι τυχαίο ότι το Σύνταγμα προβλέπει να μην γίνονται δημοψηφίσματα για δημοσιονομικούς λόγους. Να μην γίνονται και για τέτοιους λόγους. Εσείς είπατε ότι είναι το θέμα εθνικό, ενώ υποκρύπτεται και είναι σίγουρο ότι ήταν δημοσιονομικό. Και βέβαια όταν ρωτάμε τους πολίτες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κανείς θα απαντήσει ναι, θέλω να βάλουμε φόρους, θέλω να πληρώσω παραπάνω. Και γι' αυτό ακριβώς
συζητήσαμε κατ' επανάληψη ποιο είναι το ακριβές δίλημα και πρέπει να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα όταν στην Σύνοδο των Αρχηγών συμφωνήσατε στο ότι δεν ήταν εντολή ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Σας λέω όμως ότι πράγματι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Παύλος Μπακογιάννης, και μπορούμε να τα λύνουμε στο λαό. Αλλά πρώτον, πρέπει να τηρούμε κάποιες προϋποθέσεις. Να εξαγγέλουμε το δημοψήφισμα και να έχουμε έναν χρόνο μπροστά μας ικανό για να συζητήσουμε, να αναπτυχθούν οι απόψεις, να γίνει κατανοητό το ερώτημα. Δεύτερον, θα πρέπει το ερώτημα να είναι σαφές. Τρίτον, ακόμα και το ψηφοδέλτιο θα πρέπει να είναι όπως ορίζει ο νόμος. Και τέταρτον, να μπορούμε πράγματι να έχουμε αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες τις οποίες όλοι τις θέλουμε. Σας θυμίζω βέβαια ότι στην Μεγάλη Βρετανία που είναι να γίνει δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα χρόνο πριν προαναγγελθεί για να συζητήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς θα σας πω ότι ναι μεν στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, στην οικονομία όμως υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν. Και πώς δημιουργούνται? Από ατυχείς πολιτικές που μπορεί μια κυβέρνηση να ασκήσει. Και πώς λύνονται? Με δημοψηφίσματα ή με νέες πολιτικές? Διότι αν οι αστοχίες αυτές και τα προβλήματα στην οικονομία λύνονται με δημοψηφίσματα, δεν θα είχαμε κανένα λόγο. Θα κάναμε κάθε εβδομάδα ένα δημοψήφισμα και οι οικονομίες θα πήγαιναν μια χαρά. Είναι όμως σίγουρο ότι δεν λύνεται έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς, κύριε Πρωθυπουργέ, πιστεύω ότι όχι μόνο δεν έπρεπε να προχωρήσετε ως λύση στο δημοψήφισμα, αλλά έπρεπε εσείς να έχετε την τόλμη την ώρα που φτάσατε σε εκείνο το τραπέζι, σε εκείνη την ώρα, να μπορείτε να υπογράψετε και να πάρετε την ευθύνη και όχι να οδηγήσετε τη χώρα στο δημοψήφισμα. Και πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Πρόεδρε, γιατί η διαπραγμάτευση είναι δική σας ευθύνη. Δεν συμμετέχει κανείς από την αντιπολίτευση στη διαπραγμάτευση. Εμείς ζητήσαμε να βοηθήσουμε, μάλιστα, σε αντίθεση με εσάς, συμμετέχοντες στην Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης, πράγμα το οποίο αρνηθήκατε. Εμείς σας είπαμε ότι θα στηρίξουμε τη συμφωνία που θα έχει την υπογραφή τη δική σας και των δανειστών και που πιστεύουμε ότι με τις αρχές που βάλαμε θα τύχει και ευρύτερης αποδοχής. Δεν είπαμε όμως ότι θα μπούμε στη διαπραγμάτευση και σήμερα ήρθατε εδώ και μας αναλύσατε την πρόταση για τη διαπραγμάτευση. Και ζητήσαμε εμείς η πρόταση να βγει από την αιτιολογική έκθεση γιατί ανεβάζει, αν θέλετε, τις πιθανότητες της υποψίας ότι εσείς πηγαίνοντας ξανά στη διαπραγμάτευση και αν σας προταθούν παραπάνω ζητήματα από αυτά που προβλέπει αυτή η πρόταση στην αιτιολογική έκθεση, είναι πολύ πιθανό να πείτε ότι εγώ έχω αυτή την εξουσιοδότηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και δεν μπορώ να δεχθώ τίποτα παραπάνω. Και πρέπει να σας πω ότι είναι πολλοί εκείνοι που σκέφτονται ότι με έναν τακτικίστικο ελιγμό προσπαθείτε να εγκλωβίσετε τη Βουλή ώστε να μην έχετε και την ευελιξία εκείνη που απαιτείτε για να διαπραγματευτείτε. Εύχομαι να διαψευστώ. Και θέλω να πιστεύω ότι θα διαψευστώ. Γιατί εμείς θέλουμε μέχρι την Κυριακή συμφωνία για να είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε να πάτε εκεί για να πείτε ότι αυτά μόνο δεχόμαστε. Εμείς θέλουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας αξιοδοτήσουμε και να σας δώσουμε την ευθύνη να έχετε την ευελιξία να διαπραγματευτείτε και να γυρίσετε με συμφωνία. Αυτό είναι και το κυρίαρχο ζήτημα της σημερινής συζήτησης. Δεν θα κάνουμε σήμερα ανάλυση της συμφωνίας. Και ξέρετε γιατί σας το λέω? Είδα ότι ήταν γραμμένο στο κείμενό σας και το σημείωσα. Γιατί είπατε έχουμε πιθανότητα, όχι δυνατότητα, το τονίσατε κιόλας. Σταματώντας. Παρακαλώ. Δύο αντισυμβαλλόμενοι. Εγώ θέλω να μην επιβεβαιώσετε αυτούς που λένε ότι μας εγκλωβίζετε. Θέλω και εύχομαι ότι δεν ισχύει αυτό το σενάριο. Είναι πολύ σοβαρό για μας, κύριε Πρωθυπουργέ. Εμείς καταλαβαίνουμε την αγωνία του ελληνικού λαού,
Αλλά θέλουμε, σας επαναλαμβάνω, όπως και εσείς λέτε, να μην γυρίσετε με κάθε συμφωνία, γιατί ξέρουμε τι εκβιαστές είναι. Εμείς ξέρουμε από διαπραγματεύσεις και ξέρουμε και πόσο πολύ εκβιάζουν οι δανειστές μας. Εσείς τώρα το ανακαλύψατε. Και επιτρέψτε μου να σας πω, μια και το είπατε αυτό, ότι απόλυτα καταλαβαίνω και τους συναδέλφους και εσάς. Εμείς όλοι εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πονέσαμε πολλές φορές όταν ήταν να πάρουμε απόφαση επώδυνη που δεν συμβάδιζε με τις αρχές μας, με τις ιδεολογικές μας κατευθύνσεις, αλλά ήταν αναγκαίες για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Και δεν κοιμηθήκαμε πολλές φορές. Και γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι σας καταλαβαίνω πολύ περισσότερο σήμερα και εσάς και τους συναδέλφους. Γιατί κάνετε το καθήκον σας, το εθνικό σας καθήκον, που όταν εμείς το κάναμε μας λιδωρούσατε, για να μην πω τις εκφράσεις που χρησιμοποιούσατε, για να μην πω τις διχαστικές κινήσεις που κάνατε. Δεν θα σας αντιγράψουμε, θα μιλήσουμε ενωτικά, συνθετικά και σας λέμε μπράβο που έχετε τη γενναιότητα να κινηθείτε στην ίδια κατεύθυνση και σας καταλαβαίνουμε. Και σας συμπονούμε κιόλας αν θέλετε. Γιατί είμαι κι εγώ σίγουρος ότι όλα αυτά που κάνετε με κατανάγκη γίνονται. Δεν τα θέλετε, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος και ξέρω τι περίπου έχετε περάσει και τι. Αλλά κι εσείς τώρα μέσα σας καταλαβαίνετε τι περνάγαμε κι εμείς τότε και πόσο πολύ μας αδικούσατε με όλα εκείνα τα επίθετα τα οποία μας λέγατε. Αλλά σας είπα, δεν θέλω να παρασυρθώ από όλα αυτά τα οποία είπατε και δεν θα παρασυρθώ, γιατί είναι γνωστό ότι πολλά θα μπορούσα να πω πάνω σε αυτά. Αντιχούν ακόμα αυτά που μας είπατε στη Θεσσαλονίκη, αντιχούν ακόμα εκείνες οι ψεύτικες υποσχέσεις και βέβαια σήμερα έρχεστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, προσγειώνεστε και μας εξηγείτε γιατί θα πάρετε επώδυνα μέτρα, τα οποία όμως είναι για το καλό της χώρας. Πράγματι έτσι είναι και έτσι κινηθήκαμε κι εμείς. Και γι' αυτό σας λέω, σας ενθαρρύνουμε. Και σας το λέω γιατί η παράταξή μας σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή ήταν και θα συνεχίσει να είναι ένας σταθερός πυλώνας και εγκυτής της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Και γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, εμείς σας παροτρύνουμε και σας ευχόμαστε να πετύχετε όσο το δυνατόν μια καλύτερη συμφωνία. Και όλα αυτά θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε και την ώρα της συμφωνίας. Πάλι με μια διάθεση συνεννόησης και συνένεσης. Πάλι θα προσπαθήσουμε να βάλουμε πλάτη και θα πάρουμε και βάρη που δεν μας αναλογούν. Και τώρα παίρνουμε βάρη που δεν μας αναλογούν. Στηρίζοντας εσάς. Δεν κάτσαμε απ' έξω όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν εμείς παίρναμε τις όποιες δύσκολες αποφάσεις, αλλά είμαστε μαζί σας σε αυτή την πορεία, μόνο και μόνο γιατί μοιραζόμαστε την αγωνία των πολιτών και θέλουμε να σωθεί η χώρα. Κατά συνέπεια, η διαπραγμάτευση, το μείγμα των πολιτικών που θα επιλέξετε, η αξιολόγηση των μέτρων και η δημιουργική αντιπαράθεση, πιστεύω ότι δεν είναι ανάγκη να συζητηθούν σήμερα. Σήμερα είναι καθαρό λοιπόν ότι δεν ψηφίζουμε επιμέρους μέτρα. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι δεν ήταν ανάγκη ο κύριος Πρωθυπουργός να αναφερθεί σε αυτά. Σήμερα θα έπρεπε να μας πει ότι ζητώ την αξιοδότηση να πάω να υπογράψω τη συμφωνία που σας είχα πει ότι σε 48 ώρες θα φέρω και ζήτησα μια παράταση άλλες 48 ώρες. Εμείς σας τις δίνουμε όχι μόνο αυτές, αλλά δυστυχώς ο χρόνος λύγει την Κυριακή. Την Κυριακή πρέπει να έχουμε τελειώσει, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι η χώρα μετά την Κυριακή, εάν δεν έχουμε ολοκληρώσει. Και μη μου λέτε ότι πιεζόμαστε και έχουμε μικρότερη διαπραγματευτική ισχύ, γιατί εσείς εξαντλήσατε το χρόνο. Εσείς νομίζατε ότι κερδίσατε το χρόνο και όταν θα φτάναμε στο τέλος, οι αγορές και η Ευρώπη θα ερχόταν γονατιστή να μας παρακαλάει. Αυτά μας έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης τόσο καιρό και εξίσου ακολουθήσατε αυτή την πολιτική. Και νομίζατε ότι κερδίζατε χρόνο. Τώρα τελείωσε ο χρόνος. Οι αγορές στέκονται, το ευρώ στέκεται, η Ευρώπη δεν είναι γονατιστή να μας παρακαλάει και το πρόβλημα το έχουμε πολύ μεγαλύτερο εμείς. Και γι' αυτό ακριβώς εκεί που νομίζατε ότι κερδίζετε χρόνο, χάνετε. Σας ξαναείπα όμως, δεν ξεκαθαρίζουμε λογαριασμούς σήμερα, δεν θέλουμε, δεν είναι η ώρα, σας συμπονούμε και το καταλαβαίνουμε.
Ξεκαθαρίζουμε όμως λογαριασμούς με την ιστορία. Γράφουμε την ιστορία σήμερα, αφού σήμερα ήθελε να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα, ενώ εγώ πίστευα ότι ήρθαμε μόνο την εξουσιοδότηση και θα τελειώναμε. Ξεκαθαρίζουμε τους λογαριασμούς μας με την ιστορία και σας λέω ότι με την ιστορία η Νέα Δημοκρατία έχει ήσυχη τη συνείδησή της. Φροντίστε κι εσείς να έχετε τη δικιά σας συνείδηση ήσυχη, κρατώντας τη χώρα στην Ευρώπη. Με αυτές τις λέξεις, κύριε Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι πολλά μπορεί να μας χωρίζουν, πολλά μπορεί να πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, αλλά μας ενώνουν κιόλας κάποιες λέξεις. Μας ενώνει η Ελλάδα, μας ενώνει η Ευρώπη, μας ενώνει το ευρώ, μας ενώνει η κοινή πορεία και η κοινή ζωή που έχουμε μέσα σε αυτόν τον τόπο. Και γι' αυτό ακριβώς η Νέα Δημοκρατία εγγυάται αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ.